Χθες η ΠΕΔ, η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων της Κρήτης, έστειλε ένα υπόμνημα για τους σεισμούς του περασμένου Σεπτέμβρη στους αρμόδιους υπουργούς. Θα το ξεκινήσω έτσι απλά για να σας βάλω μέσα στο κλίμα αυτό που θα ακούσετε παρακάτω. Είχε γίνει πρόσφατα μία συνάντηση, μία συνεδρίαση της ΠΕΔ εκεί στο Αρκαλοχώρι. Στο 10ο αίτημα της ΠΕΔ αναφέρεται προς τους αρμόδιους υπουργούς. Ενίσχυση της τελέχωσης του Γραφείου Υποστήριξης της ΔΑΕΦΚ στο Αρκαλοχώρι με τακτικό προσωπικό ώστε να υπάρξει ταχύτερη υλοποίηση της διαδικασίας επεξεργασίας και ελέγχου των φακέλων επισκευής και ανακατασκευής που υποβάλλονται στην υπηρεσία. Και σταματάω μέχρι εκεί. Σας γυρίζω λίγο στις 28 του μήνα, 28 Απριλίου συγκεκριμένα, όταν εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής φιλοξενούσαμε τόσο τον αντιπρόεδρο από τον Σύλλογο Σεισμόπληκτων η Ελπίδα, τον κύριο Κοκολάκη, όσο και τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Ταβερναράκη. Αυτό το οποίο κρατήσαμε εκείνη την ημέρα, ότι ο χρόνος αναμονής, όπως εκτιμά το Τεχνικό Επιμελητήριο, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, είναι αποκαρδιωτικός σε ό,τι έχει να κάνει με τις αυτοψίες και τη σύσταση φακέλων. Μάλιστα, ο κύριος Ταβερναράκης μας παρέπεμψε, τους παρέπεμψε τους ανθρώπους σε ορίζοντα δεκαετίας. Εγώ θα υπενθυμίσω, γιατί ακούει ο κύριος Ταβερναράκης, είχε πει ότι μόλις 189 οι φυσικοί φάκελοι που είχαν κατατεθεί μέχρι το Πάσχα, αυτό μας το είπε εδώ 28 Απριλίου, εκ των οποίων είχαν εξεταστεί οι 91. Σε εκκρεμότητα είναι τώρα 2.500 αιτήσεις για πρώτη αυτοψία μετά από 7 μήνες και 1.244 πρωτόκολλα κατεδάφισης που αναζητούν αμηχανικούς. Μάλιστα, σε μία του παρέμβαση ή στην εντυρίμη του λόγου είπε ο κύριος Κοκολάκης χαρακτηριστικά: άρα τώρα εμείς ξέρουμε πού να καταθέτουμε τις αιτήσεις μας, πού να υποβάλουμε τις αιτήσεις μας. Γιατί η μία αίτηση θα πρέπει να πηγαίνει στο ΔΑΕΦΚ και η άλλη αίτηση πρέπει να πηγαίνει προς τον Άγιο Πέτρο. Γιατί με τέτοιους χρόνους μπροστά μας, μάλλον για τον Άγιο Πέτρο σε λίγο κάποιοι θα μιλάμε. Ή για τον Άγιο Πέτρο σε λίγο κάποιοι θα μιλάμε. Λοιπόν, αυτά 28 του μήνα. Είπαμε ότι μετά και τις εξαγγελίες οι οποίες έχουν γίνει, ότι ξέρετε όλο αυτό το πράγμα άντε κάπου διορθώνεται, γιατί περιμέναμε από διάφορους υφυπουργούς οι οποίοι συχνά έρχονται, προσπαθούν, λένε πράγματα, ότι ξέρετε εδώ θα γίνουν διάφορες κινήσεις και έτσι αυτά τα γραφεία θα στελεχωθούν. Νομίζαμε εμείς. Λοιπόν, θα καλημερίσω για αρχή τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Κύριε Ταβερναράκη, καλημέρα από τον 984. Καλή σας μέρα, κυρία Δουλειαράκη. Είσαστε περιγραφικότατη, θα έλεγα. Κυρίως να μην κάνω λάθος. Κυρίως να μην κάνω λάθος με τα στοιχεία. Όντως έτσι τα πράγματα. Παρόλο που νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να δίνουμε το στίγμα μας με την έννοια ότι η κάθε παρέμβασή μας θα πρέπει να έχει το χειρότερο σενάριο για να πάμε σε ένα καλύτερο σενάριο. Λοιπόν, για ακούστε τώρα εκείνο το άλλο το σενάριο, το οποίο έρχεται με μια προσωπική μαρτυρία ενός κυρίου καταγόμενου από την περιοχή που και επαγγελματικά δραστηριοποιείται στην περιοχή και μόλις χθες με ενημέρωσε για να δείτε τουλάχιστον, εγώ το άκουσα πολύ περιγραφικά, αν θα το κάνει και σήμερα θα είναι εξίσου πάρα πολύ καλή αυτή η διαδικασία, και αναφέρομαι στον κύριο Μπαγιορ Ηλία Μπαγιορούκη, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Επίσης. Λοιπόν, έκανα μια μικρή εισαγωγή. Πάμε λοιπόν στη δική σας τη μαρτυρία. Λοιπόν, εγώ έχω ένα κίνητο, το έχω ξαναπεί στο παρελθόν, έχω ένα κίνητο στην περιοχή, το οποίο το χρησιμοποιώ σαν συσκευαστήριο, σαν αποθήκη, το οποίο με το σεισμό του Σεπτεμβρίου έπεσε. Από τη δεύτερη επιτροπή που ήρθε χαρακτηρίστηκε κόκκινο και από τις 20 του Δεκέμβρη και μετά προσπαθώ να έρθει η τρίτη επιτροπή, τριμελής επιτροπή, και να γίνει η επιμέτρηση του ακινήτου και να προχωρήσουμε μετά στο πρωτόκολλο κατεδάφισης. Επειδή με πήγε πάρα πολύ αυτός ο χώρος, δεν έχω άλλο χώρο και δεν υπάρχουν και προσενοικίαση χώροι στην περιοχή για την αγροτική μου δραστηριότητα, και ο σκοπός είναι το Σεπτέμβριο
του 2022. Ο σκοπός μου ήταν το Σεπτέμβριο του 2022 να είναι έτοιμος ο χώρος. Διαφορετικά δεν έχει νόημα η καλλιέργεια, αν δεν έχω το συγκεκριμένο χώρο. Προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις να κάνω ένα-ένα τα βήματα που πρέπει να κάνω για να μπορέσω να ξεκινήσω την επισκευή του χώρου. Έχω πάει λοιπόν το Δεκέμβριο, έχω παρακαλέσει τα παιδιά. Τρίτη αυτοψία για να κατεδαφιστεί στη συνέχεια. Για να κατεδαφιστεί ό,τι έχει απομείνει, για να μπορέσει μετά να ξαναγίνει η γενικοδόμησή του. Ωραία. Είναι ένα ερείπιο το οποίο έχει πέσει, έχουν πέσει όλοι οι τείχοι. Η ταράτσια είναι στον αέρα, την οποία τη στηρίζουμε μέχρι να γίνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατεδάφιση του. Από το Δεκέμβριο λοιπόν και μετά, τη μία το χιόνι, την άλλη κακοκαιρία. Κάθε μήνα πάω, παρακαλάω τα παιδιά, όχι για να πάρω την προτεραιότητα κάποιου, απλά επειδή δεν έχει νόημα η καλλιέργειά μου, αν δεν το φτιάξω αυτό το χώρο, να έρθουν να μου κάνουν την επιμέτρηση. Να αρχίσω να κάνω την απομάκρυνση των παζών, αφού δεν ελπίζω από το Δήμο να βοηθήσει. Ούτως ή άλλως το θεωρώ δεδομένο πια ότι η απομάκρυνση των παζών θα γίνει από εμάς με δικά μας χρήματα. Έχει πέσει το ακίνητο και έχει επηρεάσει περιμετρικά άλλες ιδιοκτησίες που οι άνθρωποι περιμένουν καρτερικά να μπορέσουν να μπουν μέσα να καθαρίσουν τα μπάζα που έχουν πέσει. Έχουν σπάσει περιφράξεις. Έχει γίνει και ένας μικρός χαμός. Πάω το Γενάρη, πάω το Φλεβάρι, με γράφουν οι άνθρωποι σε μία λίστα προτεραιότητας, δίνω το τηλέφωνό μου, προσπαθώ κάπως να ξεκινήσει η κατάσταση. Επειδή δεν ελπίζω χρήματα από το κράτος και δεν περιμένω από αυτούς να με βοηθήσουν να φτιάξω το κινητό μου, πούλησα κάποια πάγια, κάποιους εξοπλισμούς που είχα, ώστε να μπορέσω να μαζέψω τα χρήματα. Έχω θεωρητικά αυτή τη στιγμή λοιπόν τα χρήματα, χωρίς να χρειάζομαι τη βοήθεια του κράτους για να προχωρήσω. Πρέπει όμως να έρθει η τριμερής επιτροπή για να κάνει την επιμέτρηση, γιατί επειδή έχει το κτίριο χαρακτηριστεί σεισμοπληκτό, δεν μπορώ να προχωρήσω. Πάω λοιπόν 7η-8η φορά τον Απρίλιο, λίγο πριν το Πάσχα. Λέω, παιδιά, ξέρετε κάτι, έτσι και έτσι, το ακίνητο, επειδή ίσως είναι το μόνο κόκκινο στην περιοχή, μήπως δεν είναι σε προτεραιότητα, βοηθήστε με, τι πρέπει να κάνω, να περιμένεις να περάσει το Πάσχα. Περνάει λοιπόν το Πάσχα, την επόμενη εβδομάδα του Πάσχα. Πάω πάλι στο γραφείο, βρίσκομαι σε άδεια αυτή την περίοδο για να μπορέσω να κάνω την αγροτική μου δραστηριότητα από την άλλη μου δουλειά που έχω. Ένας κατά τα άλλα αξιοπρεπέστατος νεαρός εκεί που είχε διάθεση και όρεξη να βοηθήσει μου λέει: θα μου δώσει το τηλέφωνό σου μετά το Πάσχα, μετά την Πρωτομαγιά. Σου υπόσχομαι να μπει σε προτεραιότητα. Να έρθουμε να κάνουμε την επιμέτρηση για να αποχωρήσει μετά εσύ την απομάκρυνση των παζών. Περνάει η Πρωτομαγιά. Πάω μετά την Πρωτομαγιά με διάθεση να τους πάρω και με το αυτοκίνητό μου, να τους μεταφέρω, να μην καθυστερήσουν, να μην αλλάξουν το σχεδιασμό τους, το πρόγραμμά τους. Βλέπω ένα καινούργιο κύριο εκεί πέρα. Του λέω συγγνώμη, τα παιδιά τα οποία ήταν εδώ τις προηγούμενες μέρες που έχουμε κάνει ένα αρχικό έτσι πλάνο για να έρθουν να δουν το ακίνητό μου, μου λέει είναι σπίτια τους. Και τι του λέω, είναι σπίτια τους, λέει γιατί τελείωσε η σύμβασή τους. Του λέω, μου κάνεις πλακά. Εδώ περιμένουμε πώς και πώς θα έρθει άλλος κόσμος για να προχωρήσει η διαδικασία και σήμερα στην σπίτια τους. Ναι, μου λέει, η σύμβασή τους τελείωσε. Δεν ανανεώθηκε. Τα παιδιά, λέω, καλά με δουλεύαν την προηγούμενη εβδομάδα που συζητάγαμε πότε να έρθουν στο χωριό. Όχι, μου λέει, απλά περιμένανε να γίνει μια σιωπηρή ανανέωση της σύμβασης μέχρι να επικαιροποιηθεί η καινούργια τους σύμβαση. Αλλά πήραν εντολή, λέει, να φύγουν, να πάνε σπίτια τους γιατί δεν ανανεώθηκε η σύμβασή τους και χωρίς σύμβαση δεν μπορούν να δουλέψουν. Και αρχίζει ο άνθρωπος και μου λέει τον πόνο του. Για τα εκτός έδρας που δεν έχουν πληρωθεί, για το ότι βάζουν λεφτά από την τσέπη τους για να τα κινηθούν από την Αθήνα. Και κάποια στιγμή έλεγα τον πόνο το δικό μου και αυτός μου έλεγε το δικό του τον πόνο. Τι κάνουμε τώρα, του λέω. Πού βρισκόμαστε. Μου λέει, θα περιμένετε να έρθει ένας γραμματέας από το Υπουργείο τις επόμενες μέρες να αξιολογήσει την κατάσταση. Προσέξτε τώρα. Και ευελπιστούμε το επόμενο διάστημα να ξαναγίνουν οι προσλήψεις τους. Και μένω κάγκελο, το κοίτασα σαν αποχαυλωμένος τελείως. Λέω, μα συγγνώμη τώρα, μου κάνεις πλάκα, του λέω, η πρωτομηνιά πέρασε, δεν είναι ώρα για αστεία. Όχι, μου λέει, βλέπεις κανένα κόσμο εδώ πέρα. Λέω, εσύ, μου λέει, εγώ θα τώρα από την Αθήνα, μου λέει, για να μην κλείσει τελείως το γραφείο. Και πήρα τα μάξι μου και έφυγα. Πήρα το αμάξι μου και έφυγα. Δεν ήξερα τι να πω, τι μου φταίει ο άνθρωπος. Δεν ήξερα τι να κάνω πραγματικά. Υπάρχει άλλος Αγίος Κύριος Ταβερναράκη για να γίνουν αιτήσεις εκτός από τον Άγιο Πέτρο που επικαλέστηκε ο κύριος Κοκολακής την προηγούμενη φορά. Πραγματικά μένω κι εγώ άφωνος με την έννοια ότι δεν γνώριζα ότι φύγαν αυτοί οι τέσσερις που ήταν στην ΤΑΕΦ. Δεν ανανεώνονται οι συμβάσεις. Απλήρωτοι οι άνθρωποι. Ακούσατε, απλήρωτοι οι άνθρωποι. Συμβάσεις που δεν ανανεώνονται.
Τι υπόσχονται λοιπόν, και αν τολμήσει και κάποιος από τους ανθρώπους να μιλήσει, βρίσκει και τον πελάτο, γιατί είναι κατά του γραφείου, είναι κατά του υφυπουργού, είναι κατά του χρώματος, είναι κατά του κόμματος και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί αυτά τα ευτράπελα παίζουν στην περιοχή και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά ακούγονται κατά κόρον κάθε μέρα. Ποιος θα απαντήσει σε αυτούς τους ανθρώπους, ποιος θα βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, ποιο βάθος δεκαετίας λέγατε εσείς την προηγούμενη φορά. Τώρα σε τι βάθος θα πάμε? Δυστυχώς είναι αποκαρδιωτική η κατάσταση, παρά τις υποσχέσεις τις οποίες έχουμε πάρει. Πραγματικά η εικόνα η οποία δίνει ο ακροατής σας και ταλαιπωρημένος ο ομολογουμένος με αγωνία. Πραγματικά εμείς ως τεχνικό επιμελητήριο και ως σύμβουλος πολιτείας προσπαθούμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε, χωρίς χρώματα και χωρίς διακρίσεις προφανώς. Κοιτάζοντας το συμφέρον των πολιτών και της συνόνιας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αν πάτε εσείς μπορείτε. Μισό λεπτό. Αν πάτε εσείς ως τεχνικό επιμελητήριο, κύριε Δαβερναρέ, και ακούστε με. Αν πάτε εσείς. Να σας συμπληρώσω κάτι. Εχθές, μάλιστα, παρά τις υποσχέσεις που μας είχε δώσει ο κ. Τριαντόπουλος εδώ στο γραφείο μας, ότι έχει βγει η προκήρυξη, το ευχηστήσαμε για τις 30 προσλήψεις, για την στελέχωση τόσο του γραφείου του Αρκαλοχωρίου, της ΤΑΕΦΚ, αλλά όσο και του γραφείου του Ηρακλείου, το οποίο όπως γνωρίζετε, πρέπει να γνωρίζετε από το Μάρτιο έχει γίνει η προκήρυξη για 30 άτομα να προσληφθούν. Δυστυχώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ξέρω ότι έχουν γίνει αιτήσεις για αυτούς τους ανθρώπους, όπου πρέπει να στελεχωθούν τα γραφεία. Εμείς έχουμε ζητήσει επιτακτικά, μάλιστα και με όποιους τόνους μπορείτε να φανταστείτε, αυτή τη στελέχωση, η οποία καθυστερεί και δεν ξέρω αν η πρόβλεψη την οποία κάναμε, την οποία δεν είναι δική μου, να το γνωρίζετε αυτό, είναι από πιο ψηλά στόματα. Φοβάμαι ότι μπορεί να μην είναι και αυτή, να ήταν και το σενάριο αυτό, να ήταν και το πιο γρήγορο. Δηλαδή? Έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα. Οι υποσχέσεις που έχουμε είναι ότι το επόμενο διάστημα 30 άτομα θα στελεχώσουν τα δύο γραφεία. Ευελπιστώ πραγματικά ότι όλο αυτός ο Γολγοθάς που περνάνε αυτοί οι άνθρωποι θα το ακούσουν, θα έχουμε δίκο αότα. Σας είπα, εχθές στείλαμε την επιστολή και στον κύριο Τριαντόπουλο και στον κύριο Καραμαλή για την άμεση στελέχωση των γραφείων. Εχθές έφυγε από το γραφείο μου. Το υπέρασα εγώ. Ως κατευθύγων μάλιστα. Δεν το στείλαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το στείλαμε μόνο στους βουλευτές και στα υπουργεία. Ευελπιστώ ότι θα έχουμε και με την παρέμβαση τη δική σας φυσικά, η οποία θα πρέπει να ακούγεται καθημερινά, να ακουστεί και προς τα πάνω, και εμείς ως ενδιάμεση προσπαθούμε να το κάνουμε. Ελπίζω ότι θα έχουμε τη στελέχωση των γραφείων αυτών. Διότι αυτή τη στιγμή το να περιμένουμε 7.000 φακέλους από έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην ΤΑΕΦ Αρκαλοχωρίου είναι προφανώς αδύνατο. Μάλλον κάτι δεν πάει καλά σε όλο αυτό. Μάλιστα. Θα έρθει ο Γενικός Γραμματέας να μας σώσει, να δει ποια είναι η κατάσταση, για να δει αν θα προχωρήσουν όπως λέει ότι του είπαν ο κύριος Μπαγιώνικης. Μα νομίζω, κυρία Δουλγεράκη, ότι και εγώ παρόν στο κυβερνητικό κλιμάκιο που είχε έρθει πριν από ένα μήνα και των βουλευτών του νομού, των κυβερνητικών βουλευτών του νόμου, αλλά και των δημάρχων των οποίων έχουν τους δήμους που έχουν πληγεί, του Δημάρχου Ηρακλείου, του Δημάρχου Καλοχωρίου, του Δημάρχου Αρχανών Αστερουσίων, του Δημάρχου Χερσονήσου, περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί ως σεισμόπληκτες, πήραμε τις υποσχέσεις αυτές. Και οι πολίτες σήμερα βρίσκονται σε αδιέξοδο. Καλά. Μείνετε εσείς στις υποσχέσεις. Και η ΠΕΔ, το έγγραφο το οποίο έστειλε η ΠΕΔ, το οποίο επικαλεστήκατε, είναι σε συνεργασία μαζί μας. Η περιφέρεια και αυτή με τις αντίστοιχες κινήσεις και αντίστοιχες προτάσεις, τις οποίες καταθέσαμε για την απλοποίηση των διαδικασιών, ως τεχνικό επιμελητήριο, φαντάζομαι, από τη μόνιμη επιτροπή, μας είπαν ότι άμεσα θα τις. Ωραία. Κύριε Ταβερναράκη, αφήστε το παρακάτω. Λέω πάρα πολύ απλά και σας αποχαιρετώ και εσάς και τον κύριο Μπαγιορού, και έτσι λέω το εξής. Ελπίζω και εσείς, σαν τεχνικό επιμελητήριο, σύμβουλος θεσμοθετημένος του κράτους, που δεν σας αποδίδουν το ρόλο που πρέπει μέχρι σήμερα, μην πείτε τίποτα, τα ξέρω τα σχόλια, αφήστε το για μια άλλη φορά να τα πούμε, να μην βρεθείτε απέναντι και να είσαστε εχθροί, επειδή με αυτές τις παρατηρήσεις σας, τόσο εσείς σήμερα για άλλη μια φορά, όσο και ο κύριος Μπαγιορούκης, ο οποίος δραστηριοποιείται στην περιοχή, είσαστε απέναντι και απομυθοποιείτε εκείνο εκεί το μεγάλο αφήγημα των εξαγγελιών, των κομματικών εξαγγελιών,
που γίνονται στην παρούσα φάση, όταν η πραγματικότητα είναι αυτή. Εσείς το είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μας έδωσε περιγραφικά το στίγμα ο κύριος Μπαγιορούκης. 7.000 φάκελοι, 7.000 αυτοψίες είναι οι αιτήσεις για πρώτη αυτοψία. Είναι τα πρωτόκολλα κατεδάφισης που αναζητούν μηχανικούς 1.244 στον αριθμό. Είναι τα έξοδα, είναι το τι γίνεται και ποια είναι η όβια επιμονή των, υπομονή των κατοίκων αυτών εκεί. Ελπίζω να μην βρεθείτε. Απέναντι. Ορίστε. Ένα τελευταίο από μένα. Εάν το όραμα της κεντρικής εξουσίας, της δημοτικής αρχής και όλων όσων εμπλέκονται για τον τόπο μου είναι ένα σύγχρονο αεροδρόμιο με φαβέλες γύρω-γύρω, είναι στο σωστό δρόμο να συνεχίσουν έτσι. Μα ξέρετε κάτι, δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο, δεν έχει να κάνει με το έργο, έχει να κάνει με το ότι όλα τα έργα είναι δεκτά, αποδεκτά, χρήσιμα. Να φύγουμε λίγο από εκεί. Το ζητούμενο είναι τι έχουν κάνει αυτή την ώρα για να μπορέσουν να βοηθήσουν όλους εσάς που επιχειρείτε να σταθείτε στα πόδια σας. Αυτό ξέρετε, είναι το αφήγημα ή απομυθοποίηση. 21 έγγραφα μου ζήτησαν για τον επιχειρηματικό μου φάκελο στην περιφέρεια και όταν πήγα το 21ο έγγραφο, η κυρία προς τιμή της που ήταν στην περιφέρεια γύρισε και μου είπε, το ξέρεις ότι δεν δικαιούσε αποζημίωση. Την κοίταξα έκπληκτος. Σου λέω συγγνώμη, μου ζητήσατε 21 έγγραφα. Τη μάνα μου και τον πατέρα μου σας έχω φέρει με στο φάκελο. Και μου λέτε ότι δεν δικαιούμαι αποζημίωση. Ναι, μου λέει, δεν είσαι κάτι επάγγελμα αγρότης. Και δεν δικαιούσε αποζημίωση η αγροτική παραγωγή. Τι σημαίνει, της λέω αυτό. Πάτε στο 20%, σωστά. Τι σημαίνει, της λέω αυτό, δηλαδή, αν είχα ένα μαγαζί το οποίο είχε μέσα έπιπλα και έπεφτε δεράσια και έσπαγε τα έπιπλα, θα δικαιούταν αποζημίωση ο άνθρωπος για τα έπιπλα και εγώ που παράγω ένα αγροτικό προϊόν, εσείς που ευαγγελίζεστε τον πρωτογενή τομέα, εσείς που κάθε φορά που υπάρχει μια επισητιστική κρίση μιλάτε για τον πρωτογενή τομέα, εσείς που λέτε ότι γυρίστε στη γη, εσείς που λέτε ότι καλλιεργείτε, από ποιον περιμένουν να καλλιεργηθεί η γη, από ένα απλό αγρότη. Ένας επιχειρηματίας αγρότης που είναι δεδεθειμένος να επενδύσει κεφάλαια μπορεί να αναζωογονήσει τον πρωτογενή τομέα. Η απομυθοποίηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, κύριοι, καλή σας ημέρα από τον 984.